Ήρθαμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να θέσουμε μαζί με τους εκπροσώπους των γονέων και των μαθητών της ειδικής αγωγής το πρόβλημα που δυστυχώς χρονίζει και αφορά την κυριακή υποδομή των ειδικών σχολείων στην Αθήνα. Είναι ντροπή να είναι η μοναδική πρωτεύουσα ευρωπαϊκή η Αθήνα που δεν έχει δηλαδή δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικής αγωγής. Είναι επικίνδυνο γενικότερα η σχολική στέγη εδώ και ειδικότερα για την ειδική αγωγή. Η σχολική στέγη στο Δήμο της Αθήνας είναι τόσο παλιά και τόσο επικίνδυνη. Γιατί έχουμε σχολεία τα οποία έχουν χτιστεί ακόμα και πριν από 80 χρόνια και λειτουργούν. Έχουμε σχολεία που είναι επικίνδυνα και σχολεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα. Για παιδιά που έχουν αναπηρίες και που χρειάζεται να μιλήσουμε για αυτά, διότι η φωνή τους δυστυχώς δεν ακούγεται ισχυρή. Αλλά όταν τα χρήματα βρίσκονται για να γίνονται άλλα έργα, μεγάλη περίπατη, γήπεδα κλπ., όταν το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι μια ευκαιρία για την ανανέωση της σχολικής υποδομής δεν αξιοποιείται για τα έργα σχολικών κτηρίων αλλά για άλλες ενέργειες συνεταίρων, είναι υποχρεωτική με αυτή την κυβέρνηση, αυτή την δημοτική αρχή, είναι δύσκολη η λύση του προβλήματος αυτού. Η λύση είναι στο κίνημα, η λύση είναι στην ψήφο των πολιτών.